Ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες εποπτεύονται γενικώς από την Φραγκφούρτη. Υπάρχει ειδικό οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Σχεδική Τράπεζα που εποπτεύει τα τραπεζικά συστήματα. Η εποπτεία λέει ότι τα κόκκινα δάνεια, που είναι το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών και που εμποδίζει τι τράπεζες να κάνουν πιο καλά τη δουλειά του, θα απορροφηθούν το 2022-2023. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, Γιώργο μου, είναι να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα αυτό. Να απαλλαγούν οι τράπεζες από αυτό το βάρος, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι από τα κεφάλαια που έχει δεσμεύσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το μαξιλάρι. 37 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η οικονομία διψάει για χρήμα, έχουν κλειδωθεί σε ένα σιρτάρι και πληρώνουμε τόκους γι' αυτό. Μεγαλύτερη βλακεία δεν έχει ξαναγίνει. Και δυστυχώς έχει γίνει με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας από τους λόγους που φώναζα και έλεγα ότι είναι λανθασμένη αυτή η επιλογή. Όμως αυτό θα αλλάξει. Ο Μητσοτάκης, εφόσον ο λαός του δώσει την εντολή, θα φύγει από αυτή την λύση και θα πάει, που δεν είναι λύση, ήταν μια λανθασμένη λύση, και θα πάει σε κάτι πάρα πολύ απλό, σαν και αυτό που έκαναν όλα τα άλλα κράτη που βγήκανε και εκείνα από μνημόνια. Θα πάμε σε μια επιστολιπτική γραμμή. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να πάρουμε τα χρήματα που μοιράζει ο Ντράγκη και που, πρόσεξε, ευτυχώς, για λόγους που αφορούν γενικώς την Ευρωζώνη, αυτό θα συνεχιστεί. Αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία που χάσαμε το 2015. Γι' αυτό και η ελληνική οικονομία παρέμεινε κλειδωμένη, παρέμεινε εγρυπωμένη, την ώρα που οι άλλες άρχισαν να πηγαίνουν καλά. Γιατί να πάει καλά η Πορτογαλία, Γιώργο μου? Ναι, συγγνώμη, γιατί έχουν οι Πορτογάλοι πιστολιπτική γραμμή που ανέφερες, Μπάμπα Δημητρίου, σημαίνει νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα? Όχι. Όχι, είναι αυτό που παίρνεις όταν είσαι σε μεταμνημονιακή κατάσταση. Μάλιστα. Διαλέχτηκε κάτι για την Ελλάδα, το οποίο μόνο για την Ελλάδα φτιάχτηκε.